Το νερό από ό,τι μας γράφει εδώ η περιφέρεια, το υγειονομικό τμήμα είναι εντελώς ακατάλληλο για κάθε χρήση. Για κάθε χρήση πλην να χρησιμοποιείται στο μπάνιο. Σε επικοινωνία μας με τη ΔΕΙΑΤ μας απάντησαν ότι δεν το γνωρίζουν το θέμα, διότι λέει παραλάβανε τώρα πρόσφατα και δεν ξέρουν ακόμη τι γίνεται εδώ. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι ο αρμόδιος φορέας αυτή τη στιγμή είναι η ΔΕΙΑΤ. Με λίγα λόγια, ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. Ο Δήμος είναι ανύπαρκτος, τελείως. Δεν έχει σκύψει το θέμα καθόλου. Όταν λέμε ανύπαρκτος, ανύπαρκτος. Ούτε καν ξέρουν που πέφτει η βλαχοκερασιά. Και εδώ η κατάσταση διαιωνίζεται. Πριν 5 μέρες δεν είχαμε καθόλου νερό. Για 5 μέρες το χωριό έμεινε από νερό. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι, οι ξένοι που είχαν έρθει στο χωριό, όχι οι ξένοι, οι βλαχοκερασιώτες που είχαν έρθει στο χωριό, να αναγκαστούν να φύγουν γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι να κάνουν ένα μπάνιο. Και να πιούν. Οπότε βλέπω ότι όλα δουλεύουν αρνητικά. Συνήθως τι έχει εντοπίσει το νερό η υπεύθυνη υπάλληλος? Το νερό είναι... Ένα κατάλληλο ως προς τι? Ως... Καλά, για πόση δεν το συζητάμε. Είναι εντελώς ακατάλληλο. Για μαγείρεμα δεν κάνει. Για μπάνιο δεν κάνει. Μόνο και την τουαλέτα. Από πού έρχεται το νερό αυτό, από το μεθύδριο είναι? Όχι, δεν είναι από το μεθύδριο, είναι εδώ πίσω από κάτι πηγές, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί ποτέ, δεν έχει γίνει κάτι και ό,τι έγινε, έγινε πρόχειρα, εντελώς πρόχειρα, χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Α, ορίστε. Αυτή είναι η κατάστασή του. Πάρε και την κατάσταση του νερού εδώ πέρα. Αυτή είναι η κατάστασή του. Αυτό πίναμε και πίνουμε εδώ και 5 χρόνια. Έτσι έβγαινε το νερό. Έτσι χειρότερα. Το νερό, αυτό πήγαμε στο κοινείο. Και καταντήσαμε τώρα στον ορεινό όγκο να πίνουμε εμφιαλωμένο. Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Αυτό φαίνεται από μόνο του. Καλό είναι να πάρουμε. Πόσο και είπατε για 5 χρόνια έτσι και είναι το νερό? 5 χρόνια είναι το φράγμα σε αυτή την κατάσταση. Και μόνο καλοκαίρι είχαμε κατοίκους εδώ στο χωριό που έφυγε ο κόσμος μετά της Παναγίας λόγω του νερού. Έφυγε ούτε για μπάνιο ούτε τίποτα. Δεν είχαμε την βασική του. Και για 5 χρόνια πίνατε φιαλωμένο νερό εδώ στο χωριό? Άλλοτε πίνουμε, περισσότερο καιρό ναι πίνουμε. Το χειμώνα οι κάτοικοι φεύγουν οι περισσότεροι, λίγοι που έχουν μείνει εδώ είναι λίγο πιο καθαρό. Αλλά τώρα το καλοκαίρι αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ζημίες έχουν προκληθεί, γιατί έχει λάσπη μέσα, έχουν προκληθεί σε πλυντήρια ζημίες. Σε ταπατήριο δεν έχει μείνει. Σε θερμοσύμφωνες. Δηλαδή έχει διαλυθεί η οικοσυσκευή των κατοίκων εδώ από την ποιότητα του νερού. Τα ρευτικά σκεύη έχουν διαλυθεί όλα. Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι 50 χρόνια πάθατε, πίνετε τι πάθατε. Συγγνώμη. Ποιος σας το είπε αυτό? Οι τοπικοί άρχοντες εδώ. Οι τοπικοί άρχοντες σε ερώτησή μας είπαν 50 χρόνια πίνετε. Λέει, τι πάθατε? Δεν πέθανε και κανένας. Δεν πέθανε, λέει κανείς. Είναι απάντηση αυτή. Για πείτε μου κι εσείς εδώ που είστε κάτοικος. Τι να σας πω. Η κατάσταση. Όπως είπανε και τα παιδιά, τα ίδια να με είναι. Έχω να πω να είμαι ότι εδώ πέρα, να είμαι από το 1974 και ειδικά μετά από τότε που γίνανε οι Δήμοι εδώ πέρα, δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας για αυτή την περιοχή που λέγεται Βλαχοκερασιά. Αυτό έχω να πω εγώ. Ούτε για νερά ενδιαφέρονται, για σκουπίδια δεν ενδιαφέρονται, για τίποτα δεν ενδιαφέρεται κανένας. Το νερό σε αυτή την κατάσταση, πόσο για εσάς τα νοικοκυριά εδώ πέρα ήταν ταλαιπωρία? Ακούστε, μόνο το χειμώνα, επειδή είναι το ποτάμι και είναι καθαρό το νερό, μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, να είμαι αναλόγως και τις καιρικές συνθήκες, είναι καθαρό το νερό. Μετά το νερό, να μην είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Και πιο περισσότερο από αυτό, και πιο περισσότερο, και πιο θολό. Και κάτι μέρες, να μην ήταν κατακόκκινο, όχι... Δείγματα, πήγανε ιδιώτες δείγματα στο τμήμα υγιεινής της περιφέρειας Αρκαδίας και είπαν οι άνθρωποι, παιδιά, δεν τα θέλουμε. Λέει, ήδη έχουμε δείγματα, δηλαδή οι άνθρωποι έρχονται εδώ, έχουν σκύψει το πρόβλημα. Παίρνουν δείγματα συνέχεια. Από πού προέρχεται αυτό, έχουμε εντοπίσει από πού προέρχεται το χρώμα αυτό? Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση πίσω στα... Εκεί πέρα που έχουν γίνει γεωτρήσεις. Ναι. Θα ξαναδείτε κάτι. Πέρυσι θα τα δούμε από κοντά αυτά. Πέρυσι εδώ έγιναν 4 γεωτρήσεις. Από τις οποίες αποτέλεσμα είχαν μόνο οι δύο. Φτάσαμε στο διατάφτα, έμεινε το χωριό από νερό, έφυγε ο κόσμος, διαλυθήκαν τα πάντα εδώ μέσα και προχθές πήραμε, κατάντησε ο Δήμος να πάρει δανεική γεννήτρια από έναν εφοπλιστή εδώ, καλά να είναι ο άνθρωπος που έχει τη γεννήτρια, για να βγάλουμε το νερό. Δηλαδή τι κατάσταση είναι αυτή? Ήταν καθαρό το νερό αυτό που βγήκε? Ορίστε, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ακόμα δεν το ξέρουμε. Ακόμα πλένουν το δίκτυο. Το δίκτυο είναι έσχος μέσα. Το δίκτυο είναι καινούριο. Σημειωθένω ότι το δίκτυο είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Εργολαβία η οποία έκλεισε, τελείωσε πέρυσι. Είναι εντελώς καινούριο. Αλλά η ποιότητα, το δίκτυο έχει πάρει λάσπη τώρα μέσα. Δεν το συζητάμε δηλαδή για να καθαρίσουμε τίποτα. Θέλει τεράστιες προσπάθειες να καθαρίσει. Λοιπόν.
παίρνει κάποια δείγματα ιδεΐατ, έρχεται τα ιδεΐατ εδώ και μας τα βγάνει κατάλληλα. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν το υγειονομικό να τα βγάζει ακατάλληλα και ιδεΐατ να μας τα βγάζει κατάλληλα. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι γίνεται. Εμείς αρμόδιο όργανο θεωρούμε το υγειονομικό. Σαν Έλληνες πολίτες θεωρούμε το υγειονομικό αρμόδιο όργανο. Η ιδεΐατ δεν μας λέει τίποτα, είναι ένα μαγαζί που πουλάει νερό. Και δεν ξέρουμε ακριβώς τι κινείται πίσω από τη ΔΕΙΑΤ. Για πείτε μας και εσείς δύο λόγια. Καταρχήν να σας πω ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο. Δεν αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία πρόβλημα σήμερα. Εδώ και 5-6 χρόνια που είμαι κάτοικος τα καλοκαίρια εδώ, στην Κερασαία, έχουμε μονίμως πρόβλημα. Σας δηλώνω ότι πριν, όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα που δεν είχαμε νερό, γιατί αυτό πια που ερχόταν ήταν λάσπη, και σε κάποια στιγμή το κλείσανε με την προοπτική να καθαρίσουν και τις δεξαμενές και τα λοιπά, έφυγα, γιατί έπρεπε, ας πούμε, να πληθούμε, έπρεπε, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το νερό για κανένα λόγο, για καμία χρήση. Εγώ λοιπόν εδώ και 5-6 χρόνια πίνω μόνο εμφιαλωμένο νερό, μαγειρεύουμε με εμφιαλωμένο. Αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν το νερό είναι έτσι να κάνουμε ένα μπάνιο, γιατί τελικά δεν ξέρουμε και τι μπορεί να μας συμβεί, ας πούμε. Κατά συνέπεια, αυτό που δεν μπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη σήμερα να την κάνει η τοπική κοινωνία. Δηλαδή κάνανε τις αναφορές τους, πήραν το νερό και το στείλανε, ας πούμε, για εξέταση. Κάνανε παραστάσεις στον τοπικό τύπο, στον έντυπο αλλά και στα ΜΜΕ, με την προοπτική να δημοσιοποιηθεί το ζήτημα, μήπως κάποιοι ευαισθητοποιηθούν και συγκινηθούν και πάρουν θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα ζωτική σημασία, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό το νερό. Δεν είναι ούτε καν ρεύμα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ζήσουν άνθρωποι κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να παρουσιάσουν κάποιοι κάτοικοι που χωρίς να ξέρουν έπιναν νερό. Και θα σας πληροφορήσω ότι αυτές τις μέρες που είχε αυτό το πρόβλημα το νερό, το πολύ έντονο, δεν έγινε καμία ενημέρωση από την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να πάρουν μέτρα οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν αφέθηκαν στην τύχη τους να πίνουν αυτό το απέσιο βρώμικο νερό, και δεν μπορέσα να καταλάβω, ας πούμε, τέλος πάντων, εάν δεν έχουν αυτή την ευθύνη, ποιος την έχει. Η κατάσταση είναι απαραδεκτή. Είναι ντροπή για την εποχή που ζούμε να υπάρχει αυτό το νερό το οποίο δεν τα πίνουν ούτε οι κατσίκες εδώ χάμου. Ούτε να πλυνόμαστε ούτε τίποτα. Η δημοτική αρχή, όπως είπαν εκεί προηγουμένως, είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη τελείως και είναι ντροπή τους. Μόνο ψήφους θέλουν, τίποτα άλλο δεν θέλουν. Για τα νοικοκυριά, πόσο δύσκολο είναι που αντιμετωπίζουν διάφορα έτσι. Ούτε θέλεις να πίνεις τα πιάτα δεν μπορείς. Εγώ μένω στην Αθήνα, έρχομαι εδώ να κάτσω 20 μέρες και αναγκάζονται να σκοθούμε να φύγουμε. Διότι δεν υπάρχει νερό να πληθούμε. Ούτε τα μικρά παιδιά να πληθούν. Είναι ντροπή. Να πιάσουμε καμία αρρώστια. Ποιος θα κοιτάξει τις οικογένειες αυτές όταν αρρωστήσουν. Είναι ντροπή τους. Μόνο ξέρουν για ψήφους, τίποτα άλλο. Αυτό έχω να πω εγώ. Εσείς και επειδή μας χρειάζεις, πόσο έντονο είναι το πρόβλημα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ήρθα την Κυριακή το πρωί. Το νερό ήταν καμένο το Σάββατο βράδυ και μέχρι Τετάρτη το απόγευμα δεν είχε νερό καθόλου. Καθόλου. Και όταν ήρθε. Αναγκαζόμασταν και πηγαίναμε και παίρναμε νερό από μια πηγή για τα απαραίτητα. Και έχω και δύο μωρά, άμα τα δείτε εκεί απέναντι είναι, 2 ετών. Φανταστείτε με τι συνθήκες υγιεινής ζούσαν 4 μέρες. Τώρα που επανήλθε είναι χρωματιστό το νερό. Τώρα που επανήλθε το μου κάνουμε ότι πλαινόμαστε, αλλά και πάλι δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι σωστό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Το πόσμο εδώ είναι εμφιαλωμένο, έτσι δεν το συστήνουμε. Μας είναι με τη ΔΕΙΑΤ, η οποία δεν έχει αναλάβει τις ευθύνες της για να έρθει εδώ πέρα να δει το νερό και την ποιότητα του νερού, οι οποίοι με τους παχυλούς και υψηλούς μισθούς από τους δικούς τους εκεί πέρα, τους πολιτικούς τους προϊστάμενους που παίρνουν αυτούς τους μισθούς που παίρνουν, πρέπει να έρθουν εδώ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δουν την ποιότητα του νερού του χώρου. Που η βραχοκερασιά αριθμεί περίπου τώρα με τις διακοπές στον Αύγουστο πάνω από 1.200 άτομα. Άλλο τίποτα δεν έχω να πω. Το νερό ήταν απολύτως ακατάλληλο την περίοδο του 15 Αυγούστου. Εδώ αυτό το πράγμα είναι μια ανεξέλεγκτη λιμνοδεξαμενή, η οποία
από αυτή έρχεται το νερό στο χωριό, όσο και να φιλτράρετε το ίδιο, τα ίδια τα αποτελέσματα στο μπουκάλι που είχαμε μαζί μας εκεί στο καφενείο, η μυρωδιά του είναι πάρα πολύ άσχημη. Βούρκος, μυρίζει βούρκο. Γιατί μέσα, κοιτάξτε, τι υπάρχουν, βούρλα, δέντρα, ανεξέλεγκτη κατάσταση. Καλά, δεν υπάρχει το νερό αυτό να πηγαίνει κάπου, να καθαρίζεται με κάποια φίλτρα? Ωραία, αν καθαρίζεται, γιατί μυρίζει? Αν καθαρίζεται. Αυτό δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι περνάει από 2, 3 φίλτρα, 5, 10 ή 15. Γιατί μυρίζει? Εδώ μιλάμε για έντονο πρόβλημα. Μπαίνει στα σπίτια μέσα και βρωμάνε τα σπίτια. Βρωμάνε τα σπίτια. Βουρκίλα. Εδώ υπήρξε ένα άλλο θέμα. Υπήρξε ένα άλλο θέμα, γιατί πίσω κλείνοντας αυτό υπάρχουν ιδιοκτησίες οι οποίες πνιγήκαν από το νερό και γίνανε και κάποια δικαστήρια, από ό,τι ξέρουμε ανεπίσημα. Κάποιοι ιδιοκτήτες πίσω πνιγήκαν τα χωράφια τους, είχαν πρόβλημα και ακολουθήσαν την νόμιμη οδό. Και τελικά να μάθουμε ποιος έχει κάνει αυτή την τεχνική μελέτη για αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Ένα πράγμα χωρίς περίφραξη, που μέσα μπαίνουν τα αγριογούρουνα και κάνουν μπάνιο. Να μας πούνε τελικά ποιος έχει κάνει αυτή την τεχνική μελέτη, να βρούμε τον αρμόδιο, να δούμε. Έγινε τελικά σωστά, δεν έγινε σωστά, γιατί δεν έχει περίφραξη? Αυτή την γεννήτρια μας εξυπηρέτησε ο κύριος Μπάκος, την έχουν πάρει από τον Αστέρα της Τρίπολης, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τώρα το χωριό. Και αυτή η σωλήνα που βλέπετε, από αυτή την γεώτρηση, ρίχνουν να με, και αν θα πιούμε μια στάλα νερό, θα πιούμε από αυτό. Αυτό είναι, είναι καθαρό το νερό αυτό, έτσι? Ναι, αυτό είναι καλό. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε πάρει ανάγκη. Δεν το ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε ότι επειδή είναι έλλειμμα, ανοίγουν και αυτή τη λιμνοδεξαμενή και πηγαίνει να με κάτσουν στο αντιδιοστάσιο και τα κάνουν. Με λίγα λόγια τώρα, δύο χωριά, ένας δήμος ολόκληρος, εξαρτώνται από μια γεννήτρια ενός ιδιώτη, ο οποίος άνθρωπος να είναι καλά, αλλά αν κοιμηθεί στραβά το βράδυ και το πρωί ξυπνήσει και πει τη γεννήτρια την παίρνω και καλά κάνει. Δική του είναι. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Τι κάνουμε, 20 χρόνια τι κάναμε δηλαδή? Δεν ήμασταν ικανοί 30-40 χρόνια να έχουμε ρεύμα, να έχουμε γεωτρήσεις, να έχουμε καθαρό νερό? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας είπα, εξαρτώμαστε από μια γεννήτρια ενός ιδιώτη, που αν το πρωί ξυπνήσει στραβά την πήρε και καλά κάνει. Δεν θέλω να μιλάω με πετρέλαιο.